πάμε να φτιάξουμε μια ωραία σούπα. Μια σούπα μπόρς. Λέγεται μπόρς ή μπόρστ και γενικά σε κάθε σλάβικη χώρα έχει διαφορετική προφορά και χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά. Θα σας δείξω τη ρώσικη εκδοχή της, όπως την έμαθα από μια κοπέλα, την Ίνα, που πριν από πολλά χρόνια δούλευε για μένα στην Πάρο. Πάμε να δούμε τα υλικά και να τη φτιάξετε, γιατί είναι θρεπτική, χειμωνιάτικη και κατακόκκινη. Για το ρώσικο μπόρς χρειαζόμαστε 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 κλονάρια σέλερι, 1 μικρό λάχανο άσπρο ή κόκκινο, 2 καρότα, 3 παντζάρια, 3 πατάτες, 8 φλιτζάνια νερό ή ζωμό, 4 κουταλιές της σούπας άνηθο, 4 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού κλασική, αλατοπίπερο και για το σερβίρισμα χρειαζόμαστε φρέσκο τυρί κρέμα και μπόλικο φρυγανισμένο ψωμί. Οι απόψεις για την μπόρστ διήστανται. Αλλού βάζουν λάχανο, αλλού βάζουν φασόλι ξερό, αλλού βάζουν κρέας, αλλού την κάνουν μόνο με λαχανικά. Εγώ θα σας τη δείξω ακριβώς όπως την πρωτοέφαγα. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι δυναμωτική, είναι οικονομική και γίνεται και πάρα πολύ γρήγορα. Αν θέλετε τώρα να βάλετε και κάποια κόκαλα μέσα από μοσχάρι, μπορείτε, θα πάρει πλούσια γεύση. Επειδή όμως θα βάλω ζωμό κρέατος ή κότας, δεν είναι και απαραίτητο, βάζω την κατσαρόλα μου στη φωτιά. Στην μπόρστ ψιλοκόβουν τα λαχανικά τους. Είτε τα κάνουν λεπτά μπαστούνάκια, το παντζάρι δηλαδή, από το οποίο παίρνει και το κόκκινο χρώμα η σούπα μου, είτε το κάνουν έτσι, σαν μπαστούνάκι, είτε το κάνουν ψηλά καρεδάκια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λίγο λάδι στην κατσαρόλα μου. Ρίχνω μέσα το κρεμμύδι. Ψιλοκόβω το σέλερι. Θα ρίξω μέσα το λάχανο γιατί θέλω να μαραθεί και μπορείτε να βάλετε και κόκκινο λάχανο αν θέλετε. Και τώρα θέλω ανακάτεμα για να μαραθεί το λάχανο. Θα βάλω σκόρδο. Και μόλις λίγο έτσι πέσει ο όγκος του λάχανου, θα ρίξω μέσα πατάτα κομμένη σε μπαστούνάκια, καρότο κομμένο σε μπαστούνάκια και το παντζάρι μου. Κάντε μου ένα ωραίο ανακάτεμα, να λαδωθούν με το λίγο λαδάκι που βάλαμε. Η σούπα μου θέλει μια ωραία οξύτητα. Κρέμα βαλσαμικού κλασική, με γλυκό ξινή γεύση και κρεμμώδη υφή. Με πήραν οι μυρωδιές, τρελάθηκα. Βάζουμε μέσα και το ζωμό μας. Αμέσως το ζουμάκι μου έγινε ροζ. Και με το βράσιμο θα πάρει πιο έντονο χρώμα, θα γίνουν όλα τα υλικά μου. Ροζ, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και καπάκι στην κατσαρόλα. Από την ώρα που θα πάρει βράση, θέλει βράσιμο 20 λεπτά. Είναι πανέτοιμη, τη σβήνω, κοιτάξτε χρώμα που πήρε. Πάμε λοιπόν να σερβίρουμε τη σούπα μας ζεστή-ζεστή, κατακόκκινη-κατακόκκινη. Πρώτα απ' όλα θα στάξουμε μέσα μια σταγόνα ελαιόλαδο. Θέλω φρέσκο τυρί κρέμα, το ανακατεύω με τον ορό γάλακτος και δίνει απίστευτη δροσιά και όταν το ανακατέψω μέσα στη σούπα μου κάνει κρεμμώδη υφή και μπόλικο άνηθο. Όσοι αγαπάτε σούπες, αυτή τη χειμωνιάτικη σούπα να τη φτιάξετε οπωσδήποτε.